4-2-3-1 η ΑΕΚ. Ένα στυλ παιχνιδιού με καθαρό αίμα εξτρέμ, με δεκάρι το Μάνταλο στη θέση που πρέπει να παίξει πίσω από το φορ και τον ανέτοιμο, όπως είδαμε, Αραούχο μπροστά σαν εννιάρι. Σιμόνς Γιώχανσον, οι δυο μόνιμοι αμυντικοί χαφ, πολύ καλοί και οι δύο. Το χειρότερο παιχνίδι το κάναν και οι δύο στο τελικό πέρσι με τον ΠΑΟΚ. Ο Μπακάκης με το κουλό αριστερό μπακ, εκεί όπου η αριστερή πτέρυγα της ΑΕΚ ήταν προβληματική, θα έλεγα, και η ωραία κίνηση που έκανε ο Σωσίας του Σωτήρη Μουστάκα, ο Χιμένεθ, ήταν να βγάλει τον Κλωναρίδη από εκεί και να βάλει το Λιβάδια να πετάξει τον Αραούχο δεύτερο φορ και να πλαγιάσει αριστερά τον Μάνταλο, να πάρει ένα τέτοιο μεγάλο ρίσκο. Σε αυτά τα ρίσκα συνήθως κατά 80% βγαίνει ο αντίπαλος κερδισμένος. Συνήθως σε αυτά τα ρίσκα βγαίνει ο αντίπαλος κερδισμένος. Στην περίπτωση του Ολυμπιακού βγήκε η ΑΕΚ κερδισμένη. Έγινε 4-4-2 δηλαδή, όχι? Έγινε 4-4-2 ουσιαστικά με Αραούχο Λιβάδια. Δηλαδή έβαλε τους δύο για μένα πιο καλούς φορ του ελληνικού πρωταθλήματος στους δύο χειρότερους στόπερ του πρωταθλήματος, που ένας δεν είναι και ο άλλος είναι ο πιο αργός. Είχα μια αναλογία 2-2. Με το Μάνταλο να παίρνει την πλευρά και να κλείνει προς τα μέσα, χωρίς να υπάρχει ανάλογος μπακ από πίσω να κάνει πλάτος, γιατί ήταν κουλός. Έπαιξε με το ποδάρι το αριστερό, με το ποδάρι το δεξιό αριστερός μπακ, ο Μπακάκης, προς τιμήν του. Δύο λόγια για τον Ολυμπιακό, γιατί εμείς τον Ολυμπιακό πήγαμε, τον είδαμε στην Ξάνθη, τον είδαμε στα φιλικά, τον είδαμε στα εχθρικά και κρούσαμε τον κόδωνα του κινδύνου πάρα πολύ νωρίς. Ειδικά με τα παιδιά στην Ξάνθη, με τον γιατρό τον Ξανθιώτη και τον Χατζινάκο, όπου εντοπίσαμε και συζητήσαμε με τους φίλους του Ολυμπιακού πριν το ματς ποια είναι τα προβλήματά τους. Μας είπαν πεσημιστές, ο Μαλάτος εδώ και 2-3 Κυριακές, ιδιαίτερα την προηγούμενη Κυριακή, ανέλησε κτυπώντας και το χέρι. Το βίντεο είναι τρομερό. Στο 36ο λεπτό της συνάντησης της Μαρμίτας, βαράζει το χέρι, δεν θυμάμαι για την μπροστά γραμμή. Για πού το είχε χτυπήσει το χέρι, θυμάσαι? Για τα εγκληματικά λάθη του προπονητή. Πολύ ωραία. Τα οποία συνεχίστηκαν. Δεν έπεσε, δεν έπιανε η γραμμή σήμερα, φίλοι Ολυμπιακοί. Ολυμπιακός. Γιώργο, μην κάνεις πλάκα. Τη γραμμή την πιάνουμε στο Καραϊσκάκι. Εκεί πέρα. Όχι. Α, εντάξει, συγγνώμη. Αφού στο είπα και κάτω, γιατί κάνεις? Για να κάνουμε λίγο χαβαλέ στην εκπομπή. Χαβαλέ στην εκπομπή με αυτά που λέω δεν γίνεται. Κάτι άλλο πες. Κάνε και εσύ. Ότι είναι κρυζομάλι. Με όλα λέει. Κάνε και εσύ μαζί μου, σιγά. Να μου πει και ο Γιώργος, μην κάνει. Έλα μου, σταμάτα. Μην είσαι ευκολόθικτος και εσύ τώρα. Μην είσαι θυμωμένο να πει. Να το ξερατώ πα κάτω. Ολυμπιακός με ένα στόπερ. Ένα τσουβάλι αργό. Το οποίο το είπαμε πρώτη για τον Έγγελς. Έγγελς. Τσουβάλι αργό. Ο άλλος είναι ο Ρωμά, ο οποίος δεν είναι στόπερ. Λοιπόν, εδώ στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για Σισε. Και ο Νίκος ο Αλέφαντος τη Δευτέρα ή την Παρασκευή μίλησε και αυτός. Την Παρασκευή. Μίλησε και αυτός για Σισε. Συμφώνησε μαζί τα δύο Ολυμπιακά πνεύματα. Εσύ και ο Νίκος ο Αλέφαντος, λοιπόν. Λοιπόν, ο Έλγερς, ο οποίος από κακές τοποθετήσεις χάνει και τις κεφαλιές στον αέρα. Δηλαδή, δεν είναι ότι είναι αργός χαμηλά. Έχει κακές τοποθετήσεις και ο Ολυμπιακός τρυπιέται στο κέντρο της άμυνάς του και στον αέρα. Και δια τις αεροπορίες και δια του αέρος, φίλε Μαλάτο. Πάμε παρακάτω. Ο Φιγκέρες είναι αριστερός μπακ. Λοιπόν. Δεν είναι. Τι λέει, φέρτε ήδη στον Ολυμπιακό. Ακούστηκε πολύ αυτό το λεπτό. Ναι, και την νίκα σε σπίτι ο αδερφός του στο Πειραιά. Ακούγεται. Είναι μεταξύ. Γκάβρι, έτσι και φορέσει. Λοιπόν, έλα. Φορέσει τα ελιθρόλευκα ο Ίβιτς, είσαι ξεφτύλες. Θα μου τα πεις μετά. Κράτησε το φίλο. Αυτή είναι, πετούσε τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Ο αδερφός του μένει στη Γλυφάδα, δεν μένει στον Πειραιά. Αλλά ρε παιδάκι μου, εντάξει, και γιατί που ξέρουμε εμείς από Αθήνα χωριά. Μπορεί να παίρνει μετρό, ρε παιδάκι. Γιατί είναι ο Ροτσέσκου. Δεν έχει μετρό. Φιγκέρας αριστερό μπακ. Δεν είναι. Ρωμάο δεξί στόπερ. Δεν είναι. Ζιλέτ και ο Φόε αμυντικά χαφ. Κανείς δεν είναι καθαρό ήμος κόφτης. Θα πούμε πολλά σήμερα για Ολυμπιακό, κύριε. Πώς το λέτε, Μαρινάκη. Κύριε Πέτο. Λοιπόν, Φιγκέρας λοιπόν αριστερό μπακ δεν είναι. Όπως είπαμε, ο ένας είναι τσουβάλι ο αριστερός ο στόπερ. Ο δεξί στόπερ δεν είναι μπακ, είναι χαφ. Εντάξει. Και παίζει με τον Ομάρ, ο οποίος είναι πεσμένος. Πολύ. Στον κόλ του Μάνταλου, έκλεισε ο Μάνταλος από τα αριστερά σαφόρ.
και τον πρόλαβε το δικό σου ο Μαρ. Τον πρόλαβε γιατί δεν κατάλαβε ότι θα πάει πίσω από την πλάτη του. Ναι. Κοιμότανε. Άρα εμείς στο Sport Doc, το οποίο γράφουμε και προτείνουμε τον κύριο Χάση, για να μην χάσει το σεμπάριστερο μπακ, είπαμε επιτέλους βρείτε του μια θέση στις πίσω γραμμές. Ή εξάρι. Ή εξάρι. Σεμπάριστερο μπακ. Έγχελς αριστερό στόπερ, δεν έχει άλλον. Σισέ δεξι στόπερ, Φιγκέρας δεξι μπακ και ο Ρωμαό. Έχω εξάρι. Έχω το Κούτρι αριστερό μπακ. Έχει και το Κούτρι αριστερό μπακ. Αλλά και ο Κούτρι είναι τρυπατόζοντο και ο Κούτρι. Αν δεν κατεβαίνει χαμηλά, δεν είναι. Πάμε στο ταξίδι. Βαρύ κορμί. Αργός. Πολύ καλό. Καλό παίκτη. Είναι βάρη όμω. Φαντάσου σήμερα ναι. Ήταν ο καλύτερο. Σε ανέβα κατέβα σε γενική αντοχή πεσμένο. Ο Φόε μετά το 60. Πεσμένος. Άρα έχουμε δυο χαφ στον Ολυμπιακό, όπου η γενική τους αντοχή είναι πάρα πολύ μέτρια μετά το 60. Δεν έχουν αυτό το ανέβα κατέβα, ανέβα κατέβα. Και ιδιαίτερα εάν πάει το παιχνίδι σε ένα πολύ γρήγορο ρυθμό, ανέβα κατέβα, ανέβα κατέβα. Τον Οφόε τον είδαμε και με τα παιδιά στην Ξάνθη. Μας άρεσε η ποιότητά του, αλλά σε κάποια στιγμή πιάνει η κάμερα τον Οφόε μαζί με τον ταξίδι. Είναι ρε παιδάκι μου, θα ρίξει και πάει ο κόκκινος με κάνα κολλητό του φίλο σε μια ψαροταβέρνα να φάει ροφό. Βλέπεις δύο κεφάλια τεράστια εκεί πέρα κτλ. Δύο τέτοια βουβάλια. Φαγκρί. Δύο βουβάλια λοιπόν. Βαρύς αργός. Ταξίδι σε διάρκεια 90 λεπτών. Ποιοτικός μεν. Δεν πάτσε καμιά από τις δύο περιοχές δε. Σωστό. Ορθός. Ο Φόε. Το πρωί είπαμε μετά το 60 μοιάζει με 70χρονο που πάει να πνίξει 30 χωρίς να πάρει το ανάλογο χάπι. Μπα ούτε με αυτό. Ούτε με αυτό. Πάμε στο Ζιλέτ που είναι η ίδια κοψιά. Μαλί με Μπριγιαντίνη, ομορφόπεδο για ταινία του Σιρινάκη κτλ. Αλλά δεν κόβει. Δεν κόβει. Ο Σιρινάκης τι είναι. Δεν το ξέρεις. Όχι. Κάνει ταινίες πορνοδιαστροφικές. Α, δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολείσαι. Όχι, φάτε μάτια ψάρια. Α, θες, δεν θες να το κάνεις εσύ μόνο. Βέβαια. Ναι, σωστό, ναι. Θα έπαιζες ποτέ σε ταινία. Με πρόλαβες. Εδώ από δεν το πήρες. Θα έπαιζες σε ταινία. Ανάλογα τα χρήματα. Και τον παρτενέρ. Φυσικά. Σε παραδέχομαι. Περίμενε. Πες με τι πας που θα έπαιζες. Σε παραδέχομαι. Μπράβο σου, ρε Σιγιάννη. Ναι, όντως. Είσαι παλικάρι. Μπράβο. Κοίταξε, από ό,τι ξέρω αυτές οι δουλειές πληρώνονται αδρά. Με ένα 500.000 ψινόμουνα. Με το πόντο πάει αυτή η δουλειά. Τι μάλλος! Βάλε το μπάτζετ, βάλε το μπάτζετ. Με το πόντο πάει. Κανένας από τους δύο δεν κόβει, κύριε. Χάσει επιθετικά τίποτα. Λοιπόν, και ο Φόε είναι ένας ποιοτικός μισοπνεύμονας. Είναι ένας ποιοτικός μισοπνεύμονας. Κάτι σαν το Μπίσεσβαρ πέρσι. Ωραία. Κλωναρίδης έξω. Καλύτερη κίνηση του Σωσία του Σωτήρη Μουστάκα. Ο Κλωναρίδης έξω. Και του δικηγόρου μου. Αραούχο Λιβάδια. Αποκάλυψε ο Λιβάδια. Εδώ και δύο Κυριακές. Μετά το μάτς με τη Λάρισα. Βλέπω ένα παίκτη με μεγάλο σωματικά προσόντα. Με βαρύ σκελετό. Να έχει διείσδυση. Τέχνη και εκτέλεση. Κουβαλάει μπάλα. Κουβαλάει και μπάλα. Μου δείχνει μια ποιότητα. Που δεν μπορούσες να τη φανταστείς. Αν το δεις στο δρόμο και μου πει παίζω φορ, θα πεις είσαι ο Περόνε της ανάλογης κατάστασης. Είσαι ο Περόνε. Δηλαδή χτιτός στην περιοχή, περιμένεις. Όχι, δεν είναι τέτοιος. Να κάνω μια ερώτηση. Να κάνεις. Ναι. Σήμερα εσύ τι πιστεύεις. Εντάξει, θα μου πεις τώρα του βγήκε το μάτς. Ναι. Έπρεπε να ξεκινήσει το Λιβάδια ή τον Αραούχο. Εγώ το Λιβάδια θα ξεκίναγα. Γιατί... Μαρία. Ναι. Λιβάδια θα ξεκίναγα. Βγήκε το μάτς βέβαια. Βγήκε τώρα, ναι. Ναι. Εντάξει. Μάλλον Λιβάδια. Αλλά είναι ψηλό κορμί στα ψηλά στόπερ, ξέρω εγώ. Και φυσικά αυτό που μας κάνει εντύπωση και τελειώνω και πάω στα παιδιά είναι το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός μπαίνει στα ποδητήρια με τα καπνογόνα και τα δακρυγόνα θεωρητικά ωφελημένος από τη διακοπή και τους αεξίδες που είναι όλοι στο καφενείο και βλέπουμε το μπάς στην καφετέρια εκείνο που στην καφετέρια το οποίο ο Θεός αν υπάρχει Μη. Λέει είναι στεναχωρεμένη γιατί πάει έτσι η κατάσταση και μπαίνει μια ΑΕΚ φοβερή με περισσότερες δυνάμεις, με περισσότερη ταχύτητα και ένας Ολυμπιακός που δεν έβαλε ποτέ το φορτούνι μέσα να κρατήσει την μπάλα. Δεν έκανε ούτε αυτό ο κύριος Χάση. Μαλάτε μου, είσαι εδώ να μου πεις τι. Τώρα έμαθα τι κάνει ο Σιρινάκης, φίλε μου, εδώ το μήνυμα. Τι κάνει.
Αυτό που μου πες, ταινίες πορνό. Ναι. Ωραία. Δεν ήξερα. Ταινίες μεγάλου μήκους. Μεγάλου μήκους. Δεν είμαι υποχρεωμένος, γιατί και με το σινεμά γενικά δεν τα πάω καλά. Δεν είσαι εκείνη η σινεμασίλα, φίλε. Όχι, πρέπει να είναι το έργο πάρα πολύ καλό. Κάτι ελαφοκυνηγούς, κάτι αυτά. Ωoo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 o
είναι. Θα θέλαμε να είχαμε αεξί εδώ. Είχαμε πέρσι πρόπερση αεξί, ο οποίος φοβήθηκε μην τον ανοίξει. Ας σε ρε σιγά, μη λες αυτό που κάνω στη μαμά σου συνέχεια. Άλλο πες. Ναι. Πάμε τώρα. Λοιπόν. Γιάννη, να σε βοηθήσω μόνο λίγο πάνω στο... Ναι, βοήθα, βοήθα. Στον Κώστα Παστοδουλίνο που ερχόμασταν. Αν το είδε κάποιος ή από τα παιδιά εδώ, από πώς εδώ πέρα, ή από τους θεατές, η Νόβα δεν μας έδειξε ποτέ, μα ποτέ, απαράδεκτο, αυτό που προηγείται του πρώτου γκολ του Χριστοδουλόπουλου. Α, μιλάς για το φάουλ. Πιέζει ο Μενίκε. Μα δεν κανένα φάουλ. Α, ναι, ναι. Ναι. Πιέζει ο Μενίκε τον Ούρος Τσόσιτς και αυτός την γυρίζει στον Γιάννη Ανέστη, ο οποίος πιάνει την μπάλα. Χτυπιέται ο Μενίκε και ο διαιτής τίποτα παίζουμε. Ναι. Και δεν το βλέπουμε ποτέ. Η επόμενη φάση είναι το γκολ του Λάζαρου. Αν το είδε κάποιος, να μας βοηθήσει. Αυτό. Ναι. Ευχαριστώ. Ναι. Έτυχε να το δω κι εγώ γιατί τον παρακολουθούσα. Αν το τώρα, άστο τώρα. Ναι. Όχι, γιατί είναι φάση για κλάματα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό για να τα βάλουμε στι θέσει του. Ο Ολυμπιακός είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και μία από τις καλύτερες στην Ευρώπη, όπως λέει η UEFA, δεν τα λέω εγώ. Εντάξει, λοιπόν, άρα, ένα αποτέλεσμα ατυχές 2 ή 3, ναι, δεν παίζει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο στο διήνεκες για την ομάδα. Παίζει ένα ρόλο πρόσκαιρο. Η εικόνα παίζει μας. Άμεσως. Η εικόνα είχα πει την περασμένη Κυριακή, και δεν θέλω να κάνω τον προφήτη, αλλά δυστυχώς έτσι βγαίνει, ναι, ότι είχα ένα εισιτήριο αεροπορικό στο Χάσι να τον πάω στο αεροδρόμιο. Εσύ. Εγώ. Ναι. Τελικά θα πάει στο αεροδρόμιο. Εγώ επειδή είμαι λίγο μακριά δεν προλαβαίνω να κατέβω να τον πάω, θα τον πάνε άλλοι. Ναι. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Είναι του προπονητή δηλαδή. Σήμερα το παιχνίδι χάθηκε 80% γλου γλου. Αυτό που κάνεις τόσα χρόνια δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Λοιπόν, 80% από τον προπονητή και 20% από τον κύριο Σιδηρόπουλο, εγώ τα λέω στα ίσα, οπα. Ο οποίος ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία. Εξηγούμε. Αριστούχος σήμερα ήταν. Κάκι στη διαιτησία. Κάκιστο. Καλύτερη διαιτησία που είχε ο Λιμπάκης. Πολλά φάουλ, πολλά φάουλ και σε εμάς δύο στο ημίχρονο. Εδώ μας βάζαν τρικλοποδιές, κύριε Σιδηρόπουλε, και δεν βλέπατε. Εντάξει, ξέρουμε από πέρυσι, ναι, που έλεγε ο κρυπτόμενος πρόεδρος της ΑΕΚ, ναι, ο ταπεινός τάχα μου να ρωτάτε τους παίκτες, ναι, ότι αλλάξαν τα κόζα. Αφού λοιπόν αλλάξαν τα κόζα, τα βλέπουμε τα κόζα. Ένα. Δύο. Δύο. Ο Χάση, σαν προπονητής που είναι και αυτός αιμονικός σαν τον Μπέντο, οπα, να μην πω και χειρότερο, ναι, ενώ στην αρχή μας έδειξε ένα καλό πρόσωπο, άρχισε να αλλάζει την ομάδα. Δηλαδή, τι κάνω, τι κάνω. Παίζουν οι παίκτες που έχω επιλέξει εγώ. Εγώ, ναι. Κύριε μου, καλό είναι αυτό, ας σου βγαίνουν. Ναι. Την ώρα λοιπόν που δεν σου βγαίνουν, και θα εξηγηθώ σε δευτερόλεπτα, ναι, θα βάλεις τους παίκτες που είχε η ομάδα, δηλαδή, ο Μπεν ήταν ο καλύτερος παίκτης στο Βελιγράδι. Ναι. Έβαλε δύο γκολάρες καταπληκτικές. Αυτός μπορεί να παίξει και μέσα στην περιοχή και έξω. Και, και, και δεξιά και αριστερά. Δεν τον θέλετε. Τον Πέρσι, τον Ανσαριφάρ, έχετε κανένα πρόβλημα με τους Πέρσες? Εδώ δεν έχουμε εμείς, γιατί πριν 3.000 χρόνια έρχονταν και μας κατασπάζανε. Πάμε τώρα παρακάτω. Ναι. Ο Κούτρης είναι αριστερό μπακ. Είναι. Ναι. Θα του πεις, Κούτρη, δεν θα κατεβαίνεις κατά τη σέντρα. Ναι. Τίποτα. Mm. Κάνεις το 2-0. Σαν να έχει λιβά, ναι, μάλιστα. Ναι. Τρίτο σέντερ μπακ, ποιον έχεις, λέει, τον Νικολάου. Ναι. Μπράβο. Αφού τον παίρνεις στην αποστολή, ναι, σημαίνει ότι ο παίκτης αυτός είναι ικανός να ανταποκριθεί στο ρόλο του. Και δεν φτάνουν αυτά. Σαν μάγος εκεί, δεν ξέρω, Πιτ Παπαδάκος είσαι. Ναι. Βγάζεις το Ρωμάο, ναι, επειδή λέει θα έπαιρνε και άλλη κάρτα. Κάρτα, ναι. Έπρεπε να τους έχει συμβουλέψει ότι, ναι, εφόσον αυτοί, ναι, πάνε το παιχνίδι στα νεύρα
και στις φάπες και στη βία γενικά. Ναι. Γιατί αυτό είναι δείγμα μικρής ομάδας. Οπα, τώρα είναι θέμα προκαλούσα έξι. Αυτός ναι. Τους προκαλώ γιατί είναι μπροστά μας πολύ μικρή ομάδα η ΑΕΚ. Ναι. Συν τον υποβιβασμό στην Τρίτη Εθνική. Καλά, αυτό ήταν άλλο. Συν τα λεφτά που φάγανε εκεί από το δημόσιο εργαζόμενο. Εσείς καθόλου λεφτά δεν φάγατε. Καθόλου. Καθόλου. Όλα τα έχουμε πληρώσει, κύριε. Εννοείται. Τα έχουμε πληρώσει, κύριε. Ναι, 8 δις. Τα δίνω ο Σωκράτης. Ναι. Ναι. Λοιπόν, μην με κάνετε τώρα να αλλάζω συζήτηση. Αφού το βλέπεις εκεί, θα πεις σαν προπονητής ότι δεν θα κάνετε καμιά κίνηση. Αφήστε τους να κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν να χάσουν το μάτς. Εσείς αρχίσατε οι παίχτες να ανταποκρίνεστε. Μετά ήρθαν και τα δακρυγόνα που πέσανε. Σε βόλεψαν, μαλάτε τα δακρυγόνα. Έξω από το γήπεδο τα δακρυγόνα. Αλλά μπαίνανε μέσα στο γήπεδο μυστηριωδώς. Ναι. Πού τα λέτε ρε αυτά. Και αποσυντονιστήκανε τελείως. Σε βόλευε και είπε και ο Λάζαρος μας βόλεψε εμάς. Γυρνάει και ο center back. Δεν ακούω κανένα Λάζαρο. Είναι λίγος παίκτης για μένα. Ναι. Λοιπόν, όσο θυμάμαι με την εθνική ομάδα που μπαίνανε τρεις παίκτες και δεν τους έφερε την πάσα και το ρίξε έξω από την εταιρεία του Νάβα με το Πουερτορίκο που δεν ξεχνάω τίποτα όπως βλέπετε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα φέρνοντας το ταξίδι center back που αμφιβάλλω αν έχει ξαναπαίξει ο άνθρωπος και όλα αυτά τα συμπαρομαρτούντα. Πώς δηλαδή συμπαρομαρτούντα όλα μαζί σούμα ναι, ναι. Λοιπόν συμπαραμαρτούντα χανούμισε σας εσείς οι Κωνσταντινούπολίτες όχι εμείς. Λοιπόν πάμε τώρα αντί να βάλει από την αρχή τον Μπάρντο μου βάλε τον Καρσελά. Ναι. Ο Καρσελά είναι παρλιακό, δεν μπορεί, θέλει μόνο να κάνει κανένα δύο τριπλίτσες. Αυτό είναι. Έχασε δύο γκολ μόνος σου. Λέω ψέματα. Όχι. Λοιπόν, και το τελευταίο που έχω να του καταμαρτυρήσω, γιατί ελπίζω αυτή την ώρα να πηγαίνει για το αεροδρόμιο, ήτανε... Με μετρό, με ταξί, με τι. Ήτανε ότι δεν μπόρεσε αυτός ο άνθρωπος να παίξει 5-3-2 την ώρα... που γίνεται το 2-0. Τα ξέρει, τα ξέρε, άλλαξε την ομάδα, 26 παίχτες έχουν παίξει φέτος, σε λίγο θα με φώναζε και εμένα. Ναι. Και τέλος πάντων, από τον Εμενή και σήμερα θα ήμουν λίγο καλύτερος. Ωραίος. Μια παλιά θα μου ερχότανε, δεξί θα ήταν, αριστερό θα ήταν, μέσα στο τέρμα θα πήγαινε. Τώρα θα το πιάνω άλλος, δεν ξέρω. Ωραία. Άρα, ναι. Καλά θα κάνουν να τον διώξουν, ναι. Όσο είναι νωρίς. Η ομάδα έχει μείνει κλαρίνο. Εγώ παίζω μόνο κιθάρα. Εσύ ξέρεις από κλαρίνο, γι' αυτό το διαφημίζεις. Ναι. Λοιπόν, η ομάδα έχει ξαναμείνει 5 βαθμούς πίσω πριν 3 χρόνια. Αν δεν απατώμε, ή 4, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι, ναι. Και το πήρε. Πιστεύω ότι με τις κατάλληλες κινήσεις, κύριε Πρόεδρε, κύριε Μαρινάκη, δεν η ομάδα θα βρει την ταυτότητα, παίχτες έχει, καλούς παίχτες έχει, ναι. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι μας να τους κερδίσουμε και στο Καραϊσκάκι αυτούς και θα κάνουν και άλλες γκέλες σαν τα Γιάννενα. Ελπίζω ότι δεν θα τους δίνουν και πέναλτι έξω από την περιοχή σαν τη Λαμία. Αυτά. Ωραία. Ραπτό.gr. Πα-πα-πα-πα. Κάντε like. Πα-πα-πα-πα. Like. Πα-πα-πα-πα. Παρακαλώ. Είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γκαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ.
Access Control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231 085 27 27.